Το παιχνίδι στην Αμάρθο έχει τελειώσει και έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Αμαρυθιακού, τον Δημήτρη Βαλκάνο. 6-0 το γύρισε ο Αμαρυθιακός, το γύρισε και ο Βαλκάνος. Πάνω απ' όλα είναι η ομάδα, η ηρεμία της ομάδας, η λειτουργικότητα, η ομαλή της ομάδας, το καλό πρόσωπο της ομάδας κάθε Σαββατοκύριακο. Αυτό όλοι οι συντελεστές και όλοι οι παράγοντες, αυτό προετοιμάζουμε κάθε εβδομάδα. Ιδιαίτερη εβδομάδα, θα πω, μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, ξέρουμε ότι έχουμε την ποιότητα, ξέρουμε ότι έχουμε το σύνολο, τους ποδοσφαιριστές, να ανατρέπουμε την κάθε κατάσταση. Ξέρουμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, και το στηρίζω και το νιώθω. Σε ένα γολγοθά πρωταθλητισμού, όταν αποκτάς μεγάλη απόσταση ασφαλείας, όταν μεσολαβεί μια αρκετά μεγάλη σεζόν, όταν έχεις αρκετούς στόχους μπροστά σου, ενδέχεται και οι Κυριακές με αξιόλογους αντίπαλους, ξαναλέω, να μην είναι όπως τις περιμένεις ή όπως έχεις δουλέψει και οργανώσει. Νομίζω ότι η ομάδα μας όντως δεν θα πρέπει να δίνει δικαιώματα αγωνιστικά, και να συνεχίσει ξεκάθαρα για το στόχο της, που δεν είναι άλλος ο κυρίαρχος στόχος στο πρωτάθλημα και ο άλλος θεσμός του κυπέλλου. Δημήτρη, μετά τον πρώτο γκολο γκύρση τώρα μάζεψε τους παίχτες και ήρθανε και πανηγύρισαν με σένα. Αυτό έχει να συμβολήσει κάτι? Κρατάμε αυτό που είπαμε, ότι ήταν μια ιδιαίτερη εβδομάδα για εμάς. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα έχει πολλές απορίες. Δεν θα μείνω στο τι ακούγεται, στο τι αφήνουμε να εννοείται. Αυτό ένιωσε το αγωνιστικό τμήμα, και αυτό έκανε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, όχι μόνο για το σημερινό, τους ευχαριστώ γενικά για όλο αυτό που έχουν βγάλει όλο αυτό το διάστημα. Όλα όσα ακούστηκαν τη βδομάδα, μένει, φεύγει ο Βαλκάνος, πόσο μπορεί να επηρεάσει ένα προπονητή σαν και σένα, που έχει πανηγυρίσει πρωταθλήματα, έχει πάρει Super Cup, έχει πάει τελικούς κυπέλλου, και σίγουρα η πορεία του μέχρι τώρα, θα έλεγα, δεν είναι αυτή που μπορεί να τον κάνει να μην αισθάνεται και καλά, να μην αισθάνεται και όμορφα, γιατί κακά τα ψέματα, μια κλειστή κοινωνία είμαστε το ποδόσφαιρο Τσέβειας, και όλη αυτή τη βδομάδα ακούστηκαν πάρα πολλά. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι ο χώρος. Όλα τα χρόνια δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι βρεθήκαμε εμείς στο προσκήνιο, αλίμονο. Αυτοί που πρέπει να περιμένουν, θα περιμένουν. Αυτοί που πρέπει να... Ωραία, για να μην το φέρνω γύρω-γύρω. Να συνεχίσουν τη δουλειά του. Ο Βαλκάνος μένει ή φεύγει από τον Αμαρτιακό? Θα τελειώσω με ότι πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Ωραία, να είσαι καλά, Δημήτρη.